Στο βουλευτή της Ροδόπης τώρα, τον κύριο Σγιούρ Φερχάτ, κυρίες και κύριοι, σε σύνδεση τηλεφωνική μαζί του, καθώς είχαμε την παρουσίαση της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας πριν από λίγο, των 11 που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Αριστερά είναι το όνομα. Πλάνα βλέπουμε από την παρουσίαση αυτή. Καλησπέρα, κύριε Φερχάτ. Καλησπέρα Νέα Αριστερά, το νέο κόμμα το οποίο ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Απλά θα σας ζητήσω αν είναι εύκολο να βρεθείτε κάπου που να μην έχει πολύ φασαρία για να μπορούμε να σας ακούμε. Ναι, μισό λεπτάκι, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και όπου και να ναι, πάω. Και είναι λίγο δύσκολο και αν μπορείτε και πιο κοντά στο ακουστικό. Μπορούμε ναι. Πια και επίσημα να λέμε ότι είστε μέλος της Νέας Αριστεράς. Μάλιστα, βεβαίως. Είμαι μέλος της Νέας Αριστεράς, του νέου εγχειρήματος, της αριστεράς, της προόδου, των κινημάτων. Και είμαστε μια κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία είναι γεγονός απόψε και έχουμε συγκροτηθεί και θεσμικά πλέον οι 11 για να πάμε στο πολιτικό φορέα μπροστά. Mm-hmm. Κύριε Φερχάτ, ποιες είναι οι διαφορές αυτού του πολιτικού φορέα από το κόμμα με το οποίο εκλεγήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δηλαδή αποφασίσατε τώρα να κάνετε την κίνηση αυτή και θέλω να μου πείτε πού τοποθετείτε το κόμμα αριστερότερα του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ ή δεξιότερα του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, προφανώς είμαστε, όπως υποδηλώνει και το όνομά μας και η παρουσία μας και η πολιτική και η πιστική παρουσία μας μέσα στην κοινωνία και ενός, ναι. Είμαστε κομμάτι της αριστεράς. Προσπαθούμε να εξηγιάνουμε το χώρο της αριστεράς και της προόδου και πιστεύω ότι αυτό το καινούριο εγχείρημα έρχεται να αγκαλιάσει αυτό το μεγάλο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν μπορούν να εκφραστούν χιλιάδες των συμπολιτών μας από τους ήδη υπάρχοντες σχηματισμούς εντός του Κοινοβουλίου αλλά και εκτός. Προσπαθούμε να σπάσουμε όλες τις αγκυλώσεις, προσπαθούμε να πούμε όλα αυτά που δεν μπορούν να υποθούν με έναν απολιτικ στυλ αυτή τη στιγμή που κυριαρχεί σε διάφορες μερίδες που υποστηρίζουν ότι βρίσκονται στην αριστερά μέχρι το κέντρο. Ερχόμαστε να καλύψουμε όλο αυτό το κενό και να δώσουμε μια ευκαιρία σε όλους αυτούς που δεν έχουν φωνή αυτή τη στιγμή εντός της κοινωνίας. Mm-hmm. Κύριε Φερχάτ, θέλω επίσης να σας ρωτήσω, επειδή είστε και βουλευτής της Θράκης, η τοποθέτηση της Νέας Αριστεράς στα θέματα που αφορούν την δική μας περιοχή, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, έχει να κάνει με την ανάπτυξη και τη μείωση της ανεργίας. Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τους μετανάστες. Είδαμε τις προηγούμενες ώρες τον επικεφαλής, τον κύριο Χαρίτση, να λέει πως πιστεύει σε μια ανοιχτή Ελλάδα, ανοιχτά σύνορα. Αυτές θα είναι οι αρχές της νέας αριστεράς για τα ζητήματα αυτά. Να κάνετε μια ανάλυση της ομιλίας του κυρίου Χαρίτση, αλλά και των κοινοβουλευτικών μας εκπροσώπων, αλλά και της κυρίας Αξιόλου. Επειδή τα ανακοινωθούν σύντομα και οι προγραμματικές δεσμεύσεις αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας, προφανώς εμείς είμαστε υπέρ των λύσεων που θα πάνε τη χώρα μπροστά. Και όταν λέμε αυτό για τα αναπτυξιακά, για την ενεργία, για την ακρίβεια, για τα κοινωνικά δικαιώματα, για τα δικαιώματα των ασθενών, των συμπολιτών μας, για όλα τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα και δεν μπορούν να επιληθούν με αυταρχικές μεθόδους. Προφανώς αυτό που αναφέρατε το μεταναστευτικό είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα και θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν είναι μόνο ζήτημα δικό μας. Είναι ζήτημα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπων που μετακινούνται λόγω διαφόρων καταστάσεων σε εγγύς περιοχές από τη δική μας. Σύμφωνα, αλλά είναι ένα θέμα που θα πρέπει να είναι στις βασικές αρχές. Δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί ή δεν έχετε εικόνα ακόμα για το ποια θα είναι η τοποθέτηση για το ζήτημα αυτό. Είναι νωρίς ακόμα. Όχι, προφανώς θα υπάρχουν οι ανακοινώσεις σε όλα τα επιμέρους ζητήματα. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό που κάναμε απόψε είναι η ωραία εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο για να ανακοινωθεί η νέα κοινοβουλευτική ομάδα. Καθώς απόψε δεν ανακοινώσαμε ακόμα, ανακοινώσαμε τη συγκρότηση της κοινοβουλευτικής ομάδας που απαρτίζεται από 11 βουλευτές και αυτό έχει αφετηρία προς ένα δρόμο ο οποίος θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο πολιτικό μέλλον από την αριστερά μέχρι το κέντρο. Καθώς ούτε το ΠΑΣΟΚ αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα βασικά προβλήματα και στους βασικούς στόχους που έχει θέσει η κοινωνία για αυτούς τους πολιτικούς σχηματισμούς σε εκλογές του 2023.
Εμείς ερχόμαστε να καλύψουμε όχι μόνο αυτό το κενό, αλλά και να δημιουργήσουμε και να βάλουμε πάνω στα θεμέλια από τα οποία προερχόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι ένα μεγάλο μέρος του προγραμματικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ναι. ανήκει σε αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόμαστε απόψε εδώ. Στις εκλογές του 2024 θα συμμετάσχετε σαν κομματικός μηχανισμός, σαν κόμμα, σαν συνασπισμό, σαν κάτι? Προφανώς είναι πολύ νωρίς για να πούμε το οτιδήποτε για τις ευρωεκλογές του 2024. Απλώς αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι θα υπάρξουν πάρα πολλές αμοιβαίες και πολύ σημαντικές συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο όσο ναι. προχωράμε προς τις ευρωεκλογές. Και αυτό θα καθορίσει ένα αποτέλεσμα το οποίο πιστεύω θα δικαιώσει την αποψινή μας παρουσία εδώ στο ΣΕΡΑΚ. Αυτές οι συνεργασίες, κύριε Φερχάτ, μπορεί να είναι και από συναδέλφους σας βουλευτές που είναι σήμερα ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να δούμε και άλλες αποχωρήσεις τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Αριστερά. Κύριε Σταυλή, δεν θα ήθελα να αναφερθώ ονομαστικά σε συναδέλφους οι οποίοι έχουν. Δεν είπα ονομαστικά, λέω αν υπάρχει τέτοια. Απλώς οι συνεργασίες μας καταρχήν θα αφορούν σε ευρύτερους χώρους της ψυχολογίας, της πρόοδου, της αριστεράς, ναι. Του εργαζόμενου λαού και αυτών που παράγουν πραγματικά σε αυτή τη χώρα και της κοινωνίας, της πλειοψηφικής μέτρας κοινωνίας. Και εν συνεχεία προφανώς θα υπάρχουν, πιστεύω, και άλλοι που θα ακολουθήσουν αυτό το νέο εγχείρημα, καθώς μην ξεχνάμε ότι όσοι έχουμε εμπλακεί στην ενεργή πολιτική σε κορυφαίο επίπεδο, πολλές φορές βρισκόμαστε απέναντι σε ένα δίλημα. Αν είναι πολύ νωρίς για ένα βήμα παραπέρα. Πιστεύω ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν αυτό το σκεπτικό και παρακολουθούν τις εξελίξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι εντός ενός ορισμένου χρονικού πλαισίου θα ακολουθήσουν τη δικιά μας πορεία της Νέας Αριστεράς. Εσείς προσωπικά πήρατε αυτή την απόφαση εύκολα βλέποντας την εξέλιξη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή ήσταν προβληματισμένος για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος? Ήταν μια δύσκολη απόφαση, απλώς ήταν μια απόφαση μετά από όριμη σκέψη, καθώς είμαι 20 χρόνια, ήμουνα 20 χρόνια στο χώρο που ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μετά από όριμη σκέψη κατέληξα σχεδόν σε σύνομο χρονικό διάστημα για το ταξίδι του μέλλοντος που πρέπει να ακολουθήσουμε όσον αφορά την πορεία μας στη Νέα Αριστερά. Ναι. Θέτεται στη νέα κοινοβουλευτική ομάδα ζητήματα που αφορούν τη Θράκη, επανέρχομαι στη δική μας περιοχή. Βεβαίως, έχετε κάνει τέτοιες συζητήσεις? Και ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και ως ανεξάρτητος βουλευτής, δεν έχουμε σταματήσει ούτε λεπτό να εκτελούμε το κοινοβουλευτικό μας έργο μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μέσω ερωτήσεων, υπερωτήσεων και αναφορών. Ακόμα και σήμερα που συγκροτείται η κοινοβουλευτική ομάδα, έχω καταθέσει ερώτηση προς τη γραμματεία της κοινοβουλευτικής του κοινοβουλίου ναι. και εστιάζω στα πραγματικά προβλήματα της Θράκης. Γιατί, κύριε Σταυρίδη, όταν μιλάμε για μια Θράκη η οποία είναι υποβαθμισμένη, για μια Θράκη η οποία έχει μείνει πολύ πίσω από τις εξελίξεις και η οποία αυτή τη στιγμή, λόγω της ενεργείας, λόγω της ακρίβειας, λόγω της στοχοποίησης, αλλά και λόγω της εγκατάλειψης της περιοχής από τους νέους μας, και δεν αναφέρομαι μόνο στη μειονότητα, αναφέρομαι και στην πλειονότητα. Πραγματικά μας βαραίνει την καρδιά αυτή η εγκατάλειψη, λόγω του ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δηλαδή, η πολιτική της Θράκης αυτή τη στιγμή, το μοναδικό τους μέλημα είναι πώς θα διασώσουμε ό,τι υπάρχει από την όμορφη περιοχή μας. Πρέπει να εστιάζουμε εκεί και να είμαστε αυτοί που θα οδηγήσουμε και την περιοχή αλλά και τη χώρα μπροστά. Καθώς πνιγόμαστε στα προβλήματα της καθημερινότητας και δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε για το άμεσο μέλλον. Πρέπει να σχεδιάσουμε άμεσα για το μέλλον το δικό μας αλλά και των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φερχάτ. Καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ και στη διάθεσή σας όποτε θέλετε κύριε Σταυρίδη και καλές εκπομπές σας εύχομαι. Να είστε καλά.